εδώ ακριβώς μπροστά σου. Την ώρα που μας σύστησαν και μου πες το όνομά σου, κι ο κόσμος έγινε ξανά εδώ ακριβώς μπροστά μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά και πάλι και φέτος, έτσι θα το πω. Είχαμε λοιπόν στο Με Αγάπη Χριστιανά και φέτος. Εντάξει, ως γνωστόν, όπως γνωρίζουμε, η αγαπημένη μας, η Χριστιανά η Αριστοτέλους, η οποία ήρθε το γυρί της, εγώ έτσι λέω παιδιά, για όλους, γιατί για όλους θα έρθει το γυρί μας κάποια στιγμή. Βγήκε θετική στο COVID-19, έπρεπε να μείνει σπίτι, να περιοριστεί, να το περάσει και από ό,τι μαθαίνουμε το περνάει και πολύ καλά. Και ήρθε η ώρα να της πω, Χριστιανά μου, θα είσαι σπίτι 14 μέρες για να βλέπεις την εκπομπή σου και να περνάς καλά τα απογεύματά σου. Χριστιανά όμως πάλι, με αγάπη Χριστιανά. Κοίταξε, έπρεπε να φέρουν εμένα, διότι για να τιμήσουμε και τον τίτλο της εκπομπής, γιατί είναι με αγάπη Χριστιανά. Άρα υπήρχαν μόνο δύο επιλογές. Ή εμένα ή τη Χριστιανά την Ερωτοκρήτου. Αλλά ξέρω ότι έχει τρεχάματα τώρα με το Δίκο, αρχίζουν οι προεκλογικές εκστρατείες. Εν ήταν αθιάσερη, έτσι έπρεπε να έρθω εγώ. Πόσες Χριστιανές έχει, καταλαβες. Καλώς ήρθες, Χριστιανά. Καλό απόγευμα, να περάσετε όμορφα. Έχουμε ετοιμάσει μια όμορφη εκπομπή. Σήμερα είμαστε, δεν είμαστε όλοι εδώ, αλλά αυτοί που είμαστε θα τρέξουμε ένα εκατοστάρι. Δεν είμαστε όλοι, αλλά θα είμαστε όλοι με κάποιο τρόπο. Θα είμαστε.